Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συζήτηση συμπίπτει με την επόμενη μιας ημέρας, η οποία είναι αρκετά σημαντική για τη χώρα μας και αναφέρομαι βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, στην πετυχημένη δοκιμαστική έξοδος στις αγορές. Χωρίς καμιά διάθεση εξοραϊσμού, χωρίς να παραβλέπουμε ότι οι δυσκολίες που έχουμε ακόμα μπροστά μας είναι μεγάλες, αναμφισβήτητα μας δόθηκε ένα σήμα μιας εμπιστοσύνης απέναντι στις επιλογές του τελευταίου διαστήματος. Δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο αναμφίβολα το έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Και ενδόμηχα το πιστεύω. Παρά τις αμήχανες αντιπολιτευτικές κραυγές και την προσπάθεια μείωσης της αξίας αυτού του βήματος μέσα από διάφορους περίεργους αριθμητικούς συλλογισμούς, όπου όμως αυτές οι προσεγγίσεις, αυτές οι τοποθετήσεις επιχειρούν για άλλη μια φορά να κάνουν αξιολόγηση της χθεσινής εξόδου, ξεχνώντας το προηγούμενο σχέδιο το οποίο οδηγήθηκε στο αδιέξοδο. Και θα σας πω τι ακριβώς εννοώ. Διότι ναι, μεν η κυβέρνηση Σαμαρά είχε βγει και αυτή δοκιμαστικά, αλλά αυτή της εξόδου ακολούθησε μια άλλη μετά, η οποία ήταν αποτυχημένη, η οποία δεν στέφθηκε με την σχετική επιτυχία της πρώτης εξόδου. Και βεβαίως ακολούθησε το γεγονός ότι δεν έκλεισε η τότε αξιολόγηση, η πέμπτη λεγόμενη αξιολόγηση. Και γνωρίζουμε καλά τι παραλάβαμε, τι παραλάβαμε, τι παραλάβαμε, ποια συντρίμμια παραλάβαμε. Κατά συνέπεια, αν θέλετε να κάνετε μια σωστή αξιολόγηση, αξιολογήστε τα δύο σχέδια. Διότι είναι δύο διαφορετικά σχέδια. Και διαφορετικά τους θυμίσατε στο εξής. Το δικιά σας η παράταξη, το οποίο το επιβεβαιώνει κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε όλες τις δηλώσεις της, πιστεύει στον πυρήνα αυτής της πολιτικής που έχει επιβληθεί σήμερα στην Ευρώπη. Πιστεύει στις κυρίαρχες στρατηγικές που θεωρούν ότι η λιτότητα είναι η αναγκαία εκείνη στρατηγική για να συνεχίσει από εδώ και μπρος η Ευρώπη, αγνοώντας τα μηνύματα που μας έρχονται από παντού, ότι αυτός ο δρόμος είναι ο πλέον αντιευρωπαϊκός, ο οποίος ενισχύει τις φυγόκεντρες δυνάμεις. Διαβάστε τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών. Είχαμε μια πλούσια εμπειρία από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Και κοιτάξτε, ακόμη και εκεί που υπάρχει μια καταρχήν επικράτηση κάποιων δυνάμεων που συγκαταλέγονται στην δικιά σας, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, πολιτική οικογένεια, αυτή συνοδεύτηκε με μεγάλα ποσοστά αποχής. Με ενδυνάμωση εκείνων των δυνάμεων που αντιλαμβάνονται την αδιέξοδη και αντικοινωνική αυτή η πορεία της Ευρώπης. Αλλά αυτή είναι μια συζήτηση την οποία θα την κάνουμε και θα την ξανακάνουμε. Η δικιά μας αντίληψη διαφοροποιείται ως προς το εξής. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πάρα πολλές φορές και θα το λέμε γιατί το εννοούμε. Εμείς δεν υιοθετούμε αυτό το πρόγραμμα. Δεν διεκδικούμε την πατρότητά του. Γνωρίζουμε ότι είναι αποτέλεσμα συμβιβασμών, επώδυνων συμβιβασμών. Αλλά γνωρίζουμε και τα περιθώρια τα οποία υπάρχουν για να κερδίζουμε πράγματα προς όφελος των εργαζομένων και να δημιουργούμε σε ένα μεσομακροπρόθεσμο πεδίο, σε ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα τις συνθήκες για να απεμπλακούμε από τις πολιτικές της ακραίας λιτότητας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καθώς μπαίνουμε στην τελική φάση της ψήφισης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σε καμιά περίπτωση δεν υποστηρίξαμε ότι αποτελεί μια μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή. Αντίθετα, είπαμε ότι προωθεί συγκεκριμένες μικρές ρυθμίσεις, μικρές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως έχουν μια μεγάλη προστιθέμενη αξία για τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διότι λύνουν λειτουργικά ζητήματα, ικανοποιούν αιτήματα ετών, προστατεύουν τους εργαζόμενους στο μέτρο του δυνατού και μέσα σε αυτό το αρνητικό πλαίσιο που είμαστε αναγκασμένοι να κυβερνάμε. Και με αυτή την έννοια, αυτό το νομοσχέδιο εγγράφεται, πιστώνεται σε εκείνα τα μέτρα της κυβερνητικής πολιτικής τα οποία μπορεί να κριθούν ως απολύτως θετικά. Είναι δε πρικισμένο αυτό το νομοσχέδιο
με τα θετικά σχόλια των φορέων. Θέλω να σας θυμίσω εντάχει το τι είπαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων της ΠΟΕΟΤΑ, της ΠΟΠΟΤΑ, τι είπανε οι εκπρόσωποι της ΕΝΠΕ, της ΚΕΔΕ, παρά τις δικές τους ίσως γενικότερες επιφυλάξεις για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της αυτοδιοίκησης, τι είπαν οι εκπρόσωποι των καθαριστριών, των σχολικών καθαριστριών, τι είπαν οι εκπρόσωποι των μουσικών σωματείων, τι είπαν οι εκπρόσωποι των περιπτεριούχων, τι είπαν όλοι αυτοί οι οποίοι είδανε ότι αυτό το νομοσχέδιο με ευαισθησία, με λογική, χωρίς υπερβολές και μέσα στα πλαίσια της ασκούμενης πολιτικής προσπαθεί να προωθήσει και να λύσει θέματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αισθάνομαι την ανάγκη να σταθώ στο θέμα στις ρυθμίσεις εκείνες που αναφέρονται στους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι είναι θέμα δικαιοσύνης, είναι θέμα μιας στοιχειώδους δικαιοσύνης. Το να δίνουμε πια την δυνατότητα σε όλους τους εργαζόμενους στην καθαριότητα να μπορούν να απολαμβάνουν των μέτρων ατομικής προστασίας και όχι όπως ήταν μέχρι τώρα το καθεστώς που απαγόρευε στους συμβασιούχους οι οποίοι κάναν την ίδια δουλειά με τους μόνιμους στην καθαριότητα να έχουν τα ατομικά μέτρα προστασίας. Και κάνει και κάτι άλλο για το οποίο κατακρινόμαστε ακόμη και σήμερα και ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να υπάρχει τέτοια αντικοινωνική διάθεση εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας και να μην δέχεται το αυτονόητο ότι δηλαδή αυτά τα οποία πληρώσαν από την τσέπη τους για να έχουν αυτά τα στοιχειώδη μέτρα ατομικής προστασίας από το 12 και έπειτα δεν θέλετε για αυτά να αποζημιωθούν προφανώς σε χρήματα αυτή τη στιγμή. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει άλλος τρόπος οι εργαζόμενοι για τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί αυτό είναι ρουσφετολογικό και δεν είναι μια ηθικά επιβεβλημένη στάση απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που αναγκαστήκανε και αγόρασαν το γάλα από την τσέπη τους, που πήρανε το φωσφορίζον γυλαίκο από την τσέπη τους, που είχαν τα γάντια τα οποία τα πληρώσαν από την τσέπη τους ή τα άρβυλα. Αυτό δεν το κατάλαβα. Αλλά είναι ενδεικτικό τελικά το πώς κανείς αντιλαμβάνεται ορισμένα ζητήματα. Το πώς διακατέχεται ή όχι από μια στοιχειώδη κοινωνική ευαισθησία. Το ποιος τελικά νοιάζεται για τον κόσμο της εργασίας ή θέλει να εξυπηρετήσει άλλου είδους συμφέροντα. Και αυτά τα συμφέροντα τα ονοματίσατε. Ήτανε ιδιωτικές εταιρείες που στην πρόσφατη κρίση που υπήρξε στον τομέα της καθαριότητας θέλατε de facto να τις επιβάλλετε. Δεν σας πέρασε. Δεν σας ακολούθησαν ούτε οι δήμαρχοι οι οποίοι κινούνται στο δικό σας μήκος κύματος, το πολιτικό εννοώ. Διότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι η καθαριότητα είναι μέσα στον πυρήνα που έρχεται να, των υποχρεώσεων και του ρόλου που έρχεται να παίξει η αυτοδιοίκηση και όχι του κράτους, η αυτοδιοίκηση. Θέλετε λοιπόν να την ακυρώσετε και μάλιστα θέλετε να την ακυρώσετε ακυρώνοντας και την ίδια τη λογική των ανταποδοτικών υπηρεσιών γιατί οι ανταποδοτικές υπηρεσίες, σας το είπα και στις επιτροπές, και δεν είναι να το σχολιάζετε, βγάζουν εκτός τη λογική του επιχειρηματικού κέρδους. Γι' αυτό είναι και πλήρως ανταποδοτικές. Εισπράττουν από τους πολίτες τέλη και ανταποδίδουν ισόποσης αξίας υπηρεσίες. Όχι μπαίνοντας μέσα, όχι προφανώς, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες μαύρες τρύπες, αλλά όχι όμως κερδίζοντας μέσα από αυτή τους την δραστηριότητα. Είναι αυτό που δεν μπορεί να κάνει ο ιδιώτης, διότι ο ιδιώτης θέλει να δρά και να επενδύει και λογικό είναι αυτό εκεί που υπάρχει κέντρος. Άλλη μια λοιπόν μεγάλη, πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη συντηρητική αντιπολίτευση και την παρούσα κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα διάφορους συλλογισμούς λέγοντας αφού περισσεύουν κάποια χρήματα και έχουν την δυνατότητα οι Δήμοι να προβούνε έστω δυνητικά όπου θέλουν ύστερα από δικές τους αποφάσεις σε κάποιο είδους επιδόματα, όπως για παράδειγμα αυτό που προβλέπεται για τους νησιωτικούς Δήμους ή αυτό το οποίο επιβάλλεται για τα μουσικά όργανα των 50 ευρώ για τη συντήρηση των μουσικών οργάνων. Γιατί το κάνετε αυτό, γιατί δεν παίρνουμε αυτά τα λεφτά από τους Δήμους, αυτό μας προτείνετε. Γιατί δεν παίρνουμε αυτά τα λεφτά από τους Δήμους και να τα ξαναγυρίσουμε στο κράτος. Τους πολίτες πάνε.
Αλλά επαναλαμβάνω, για προσέχτε λοιπόν, και θα ήθελα την επόμενη φορά που θα βρεθείτε, κύριε Βορύδη, ως υπεύθυνος τοπικής αυτοδιοίκησης σε οποιαδήποτε σύσκεψη ή συνέδριο, να το πείτε αυτό. Και να αφήσετε υποκριτικά να κάνετε κριτική και να λέτε γιατί δεν αυξάνονται οι δαπάνες προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι τώρα το σήμα που δίνετε, μας λέτε περαιτέρω μείωση. Περαιτέρω μείωση για ποιο λόγο? Για να μην υπάρχει λοιπόν επίδομα στο γιατρό, στον εκπαιδευτικό, στον πυροσβέστη, στον αστυνομικό, στο μικρό νησί, το οποίο δυνητικά μπορεί από τα δικά του οικονομικά, από το δικό του ταμείο να το εκταμιεύσει ένας δήμος. Είναι εντελώς ακατανόητη και περίεργη αυτή η λογική. Τότε με αυτή την έννοια και σε αυτά που συμφωνήσαστε, έστω τεροχνωρισμένα, έστω και δια της διολυστήσεως, διότι αλλιώς μπήκατε στην αίθουσα και στην πρώτη επιτροπή και πριν από αυτή προς την κοινωνία όταν μιλάγατε για το νομοσχέδιο, θυμηθείτε τις κραυγές, τις ιστερικές αντιπολιτευτικές κραυγές για αυτό το οποίο πάει να εκτροχιάσει δημοσιονομικά το κράτος, για τους αθρώες προσλήψεις. Δεν τις βρήκατε, δεν τις ονοματίσατε. Προσπαθείτε με μεγενθητικό φακό να βρείτε στρατείες νέων προσλήψεων. Δεν επιβεβαιώνεται αυτό από το περιεχόμενο. Αυτά λοιπόν τα κατάπιατε, κατεβάσατε τους τόνους. Συμφωνείτε όμως στο να υπάρχει η αντιμισθία σε όλους τους αντιδημάρχους, έτσι δεν είναι? Δεν συμφωνήσατε. Σας είδα ότι συμφωνήσατε. Συμφωνήσατε να υπάρχει η δοκιλογημένη αποζημίωση για έξοδα μετακίνησης στους καλλικρατικούς δήμους της περιφέρειας για να μπορούν να ασκούν το δικαίωμά τους οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι για να πάνε στις συνεδριάσεις να βάζουν από την τσέπη τους βενζίνα, διόδια και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Να τα κόψουμε κι αυτά. Να τα κόψουμε. Περιττές δαπάνες. Όλα περιττές δαπάνες. Αν δεν καταργήσουμε το κράτος, αν συρρυκνώσουμε την αυτοδιοίκηση, αν τα παραδώσουμε όλα στις ιδιωτικές δυνάμεις, τότε μεγάλη μας χαρά. Αυτή είναι πράγματι. Όχι απλώς μια στρατηγική διαφορετική αντίληψη. Είναι μια διαφορετική αντίληψη κοσμοθεωρίας. Είναι μια άλλη φιλοσοφία για το πώς πρέπει να συγκροτείται η κοινωνία. Θα μου πείτε πράγματα γνωστά. Τουλάχιστον σας αναγνωρίζω την ειλικρίνεια. Ότι είστε, έχετε μια ευθύτητα και υπερασπιζόσαστε, όσο και αποκρουστικά να είναι ορισμένα πράγματα, τα υπερασπιζόσαστε με ευθύτητα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα από τις διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου πραγματικά θωρακίζουμε ένα εργαλείο το οποίο έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην ελληνική περιφέρεια. Και αυτό είναι η ΔΕΙΑ. Και αυτές είναι οι ΔΕΙΑ. Οι οποίες αποτελούν σήμερα εκείνες τις επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν ξεχωριστά και με πλήρη αυτονομία σε σχέση με τους δήμους, με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, και κατορθώνουν και συντηρούν τα δίκτυα, επεκτείνουν τα έργα, φροντίζουν για την ίδρυυση, έχουν στις γραμμές τους ένα αξιολογότατο επιστημονικό δυναμικό και πράγματι οι συγκεκριμένες διατάξεις ουσιαστικά ανοίγουν μία προοπτική για τις συγκεκριμένες εταιρείες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι, και δεν είδα γι' αυτό να αναφέρεστε ως κάτι θετικό. Δεν είναι κακό να αναφέρετε και σε κάποια πράγματα, να αναφέρεστε περισσότερο έστω και σε κάποια πράγματα με τα οποία συμφωνείτε. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε με την ρύθμιση των χρεών είτε επιχειρήσεων είτε φυσικών προσώπων προς τους δήμους. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε με το ακατάσχετο στα προνοιακά επιδόματα το οποίο εισάγεται μέσα στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δεν συμφωνείτε, και αυτό ειλικρινά προφανώς στη δικιά σας κλίμακα αξιών είναι πολύ χαμηλά, είναι και πολύ εκτός ίσως να είναι, με την δυνατότητα που δίνουμε στα διπεθέ να δικαιολογούν τα έξοδα μετακίνησής τους. Γιατί? Γιατί? Ή αυτό που σας ανέφερα πριν από λίγο, ότι διαφωνείτε με τα 50 ευρώ το επίδομα συντήρησης των μουσικών οργάνων. Είναι ένα μικρό δείγμα το οποίο στηρίζει τον πολιτισμό στην χώρα μας. Δεν θεωρούμε ότι ούτε έχουμε κάνει ως κυβέρνηση, πολύ περισσότερο ως κράτος ή πολιτεία, για να στηρίξουμε τον πολιτισμό. Προφανώς σε μια αγοραία αντίληψη η οποία ηγεμονεύει όχι μόνο στην χώρα μας και στην Ευρώπη σήμερα, όλα αυτά περιθωριοποιούνται.
Πηγαίνουν στην άκρη, είναι περιττές πολυτέλειες. Περιττές πολυτέλειες, περασμένα, ξεχασμένα. Ακόμη και αυτά τα οποία οφείλαμε στους εργαζόμενους, και γι' αυτό διαφωνείτε. Είναι θέμα, καταλαβαίνετε, ιδεολειψίας η διαφωνία σας. Δεν είναι θέμα κόστους απόλυτου το να δώσουμε αναδρομικά την αποζημίωση για τα μέσα ατομικής απροστασίας στους εργαζόμενους. Είναι ακριβώς η αντίληψη για έναν διαφορετικό άλλο κόσμο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν προβλέπουμε ξεπάγωμα των προσλήψεων στους δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αντίθετα, λέμε ότι πρέπει να υπαχθούν στο καθεστώς των προσλήψεων που υπάρχει για όλες τις άλλες περιπτώσεις. Του 1:4. Εσείς βεβαίως διαφωνείτε με το 1:4. Εσείς θέλετε να το σκληρύνετε κι άλλο. Τα είπαμε μόλις τώρα, πριν από λίγο. Θέλετε το 1:5. Άρα πρέπει να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός των απασχολουμένων. Κουνάτε το κεφάλι καταφατικά, προφανώς. Αυτό τι σημαίνει? Μπορείτε να το μεταφράσετε λίγο? Έχουμε ικανό αριθμό μηχανικών σήμερα στους Δήμους? Μπορούν αυτοί οι Δήμοι σήμερα, πάνω από 80 τον αριθμό, οι οποίες δεν έχουν τεχνικές υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, δεν έχουν οικονομολόγους, να εκμεταλλευτούν τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που τους δίνουμε μέσα από τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία ή τα ευρωπαϊκά προγράμματα, ή τους καταδικάζουμε στην περιθωριοποίηση, ή καταδικάζουμε την ελληνική περιφέρεια ακριβώς στον μαρασμό, διότι δεν τους δίνουμε τα εργαλεία, τουλάχιστον δεν έχουμε ένα σχέδιο? Εμείς κάναμε 82 στοχευμένες προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού. Το κάναμε πριν από λίγους μήνες. Κάναμε και μια έκτακτη ενίσχυση 20 εκατομμυρίων σε δήμους μικρούς, νησιωτικούς και ορεινούς. Και μάλιστα μια διάταξη απελευθερώνει και κάποια χρήματα γύρω από για τη συγκεκριμένη ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Αυτά μπορούμε να κάνουμε. Μέσα από τα πενιχρά μέσα που δυσκολεύουμε. Εσείς γιατί διαφωνείτε με αυτά? Τι αντιπροτείνετε? Ποιο είναι το δικό σας σχέδιο? Πώς θα πάτε να μιλήσετε σε αυτούς τους ανθρώπους στην ελληνική περιφέρεια? Πρόβλημά σας. Εγώ ερωτήματα θέτω. Ούτε από την άλλη θεωρούμε ότι είναι σωστό άνθρωποι οι οποίοι είχαν πετύχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, για τους οποίους εντός των προβλεπόμενων και οριζόμενων ημερομηνών, εντός της διετίας, είχε βγει η πράξη κατανομής, να μην τώρα, να τους αρνούμαστε τώρα τον διορισμό τους, από τη στιγμή που η αρμοδιότητα των φορέων εκείνων που προβλέπεται να καταταγούνε, έχει περιέλθει σε άλλους δήμους, σε άλλες επιχειρήσεις, μέσα από συγχωνεύσεις. Γιατί αυτό είναι κακό? Γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι αρμοδιότητες? Δεν συνεχίζεται αυτή η δραστηριότητα? Συνεχίζεται. Για αυτές τις περιπτώσεις το προβλέπουμε. Άρα, γιατί αυτό πάλι είναι ένας νέος τρόπος για να υπάρξουν, για τις πλαγίες, για τις ευθείας, δεν ξέρω εγώ τι, μια σειρά διορισμών? Γραφτήκανε φοβερά νούμερα αυτές τις μέρες. Εξωπραγματικά. Και όλα αυτά γιατί? Όλα αυτά γιατί, για ποιο λόγο? Για τη δημιουργία και μόνο για εντυπώσεων. Εγώ σας προτείνω να καθίσουμε, ψηφίστε έστω με ενοχές το συγκεκριμένο μονοσχέδιο, κάποιες διατάξεις, και ας αρχίσουμε και την κουβέντα για την επόμενη φάση, για την μεγάλη θεσμική αλλαγή στον Καλλικράτη. Βεβαίως εσείς ποτέ ως χώρος δεν βρεθήκατε να υπερασπίζεστε την οποιαδήποτε αλλαγή. Ήσασταν και στον Καλλικράτη απέναντι και στον Καποδίστρια απέναντι και όλες τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές που γίνανε τις τελευταίες δεκαετίες. Και εμείς είχαμε τις ενστάσεις μας. Όχι ως προς τις προθέσεις, διακηρυκτικές προθέσεις αυτών των αλλαγών, αλλά ως προς τον τρόπο που εφαρμοστήκανε. Εσείς βέβαια ως συντηρητική παράταξη, θέλετε όλα να τα αφήσετε όπως τα βρήκατε. Είναι μια στάση ζωής. Σας είπα ποιες ήταν οι ενστάσεις μας και σας είπα ποιες ήταν οι δικές μας τοποθετήσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω πως έχουμε ανάγκη να
αναβαθμίσουμε, μια και βλέπετε ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η χώρα ξεπερνάει εμπόδια, έχει έναν ορίζοντα μπροστά της, ένα διάστημα για να μπορέσει να ξεφύγει από την συζήτηση και της ανακύκλωση μιας συζήτησης περί την διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι πρέπει να αναβαθμίσουμε την ποιότητα του διαλόγου εδώ πέρα και να ξεδιπλώσει ο καθένας τις δικές του προτάσεις. Και αυτό ακριβώς σας καλώ να κάνουμε στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Να δούμε ακριβώς τι σημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει το δικό της χώρο. Να δούμε ποιες αλλαγές πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να μπορέσει να κολυμπήσει και να μην έχουμε ένα τσιγκούνικο κράτος, όχι μόνο με την κυριολεκτική έννοια της λέξης, δηλαδή με λίγους πόρους απέναντι στην αυτοδιοίκηση, αλλά και στον τομέα των αρμοδιοτήτων. Να δούμε ποιες αρμοδιότητες τελικά πρέπει με έναν απόλυτο σαφή τρόπο πρέπει να εκπορεύονται και να εκτελούνται από τον πρώτο και τον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Να δούμε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν θα είναι παραμορφωτικό σαν τον σημερινό. Εμείς έχουμε καταθέσει τη δικιά μας πρόταση για την απλή αναλογική, η οποία θα ανοίξει το πεδίο, θα δώσει τη δυνατότητα για νέες αυτοδιοικητικές δυνάμεις να σπάσουν αυτή τη στιγμή τα σημερινά στεγανά και να συμβάλλουν στην αναγέννηση των τοπικών κοινωνιών. Θέλω να αναφερθώ σε κάτι το οποίο το είπε πάρα πολλές φυσικές επιτροπές ο κύριος Συντηχάκης από το ΚΚΕ. Κύριε Συντηχάκη, χίλιες φορές είπατε πως δεν καλύπτονται οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες σε σχέση με τα ΜΑΠ και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Διαβάστε ξανά τον νόμο. Όταν λέμε ΟΤΑ, εννοούμε πρώτο και δεύτερο βαθμό. Το είπαμε και στους εργαζόμενους, το λέμε και σε εσάς, το είπαμε και στις επιτροπές. Σας παρακαλώ, μην το επαναφέρετε. Τουλάχιστον. Μα είναι απολύτως αποσαφηνισμένο. Αλλά όμως δεν μου απαντήσατε σε ένα ερώτημα, κύριε Συντηχάκη, που σας έβαλα και χθες. Τελικά συμφωνείτε να υπάρξει σε χρήματα αυτή η αποζημίωση για τα μέτρα τρομικής προστασίας των παρελθόντων ετών? Αυτό το οφείλετε την απάντηση αυτή να τους δώσετε πρώτα απ' όλα, όχι σε εμάς, όχι στο κοινοβούλιο, στους εργαζόμενους. Στους εργαζόμενους να το πείτε πρώτα απ' όλα αυτό. Αυτή την απάντηση λοιπόν στη δευτερολογία σας παρακαλώ να την καταθέσετε. Ελπίζω να την πάρω.